και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Αραγωνέζο συνθέτη Γκασπάρ Σάντς. Αυτός γεννήθηκε το 1640 και ήταν κιθαριστής, οργανίστας και ιερέας. Γεννήθηκε από μια πλούσια οικογένεια στην Αραγωνία και σπούδασε μουσική, θεολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, όπου αργότερα έγινε καθηγητής μουσικής. Έγραψε τρεις μεγάλους τόμους παιδαγωγικών έργων για την μπαρόκ κιθάρα, έργα που αποτελούν σήμερα βασικό ρεπερτόριο αυτού του οργάνου και έχουν διαμορφώσει τεχνικές πάνω στην μπαρόκ κιθάρα. Θα ξεκινήσουμε τη μουσική μας αναφορά με ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που θα ακούσουμε από τον Σελεδόνιο Ρομέρο. «Εσπανιολέτα».
Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του Γκασπάρ Σάντς είναι άγνωστη, ξέρουμε όμως ότι βαφτίστηκε ως Φρανσίσκο Μπαρτολομέ Σάντς Ισέλμα. Στις 4 Απριλίου του 1640 αργότερα υιοθέτησε το όνομα Γκασπάρ Σάντς. Αφού πήρε το πτυχίο του στη θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, ο Γκασπάρ Σάντς ταξίδευσε στη Νάπολη και τη Ρώμη, πιθανότατα και στη Βενετία, για να επεκτείνει τις μουσικές του σπουδές. Λέγεται μάλιστα ότι έχει σπουδάσει και στο Βατικανό, με τον επικεφαλής των χοροδιών εκεί, έχει σπουδάσει επίσης εκκλησιαστικό όργανο στο βασιλικό παρεκκλήσι της Νάπολη και εκεί αργότερα εργάστηκε ως οργανίστας για ένα μικρό διάστημα. Ο Σάντς έμαθε να παίζει κιθάρα ενώ σπούδαζε εκεί. Όταν επέστρεψε στην Ισπανία, διορίστηκε καθηγητής κιθάρας για τον Δον Χουάν, τον Ιωάννη της Αυστρίας, τον παράνομο γιο του βασιλιά Φίλιππου του Τέταρτου και της Μαρίας Καλντερών. Ένα ακόμη έργο του Γκασπάρ Σάντς με τον Ανδρές Σεγόβια. Γκαγιάρντας. Το 1674, 34 ετών, έγραψε το περίφημο «Instrucción de Música sobre la guitarra española», ένα βιβλίο που εκδόθηκε στη Σαραγώσα και αφιερώθηκε στο Δον Χουάν. Ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Libro Segundo» εκδόθηκε στη Σαραγώσα την επόμενη χρονιά. Και το τρίτο προστέθηκε στο πρώτο και στο δεύτερο και τα τρία μαζί εκδόθηκαν σε ένα μεγάλο τόμο λίγο αργότερα
που πραγματοποίησε 8 εκδόσεις εκείνη την εποχή. Τα 90 περίπου έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό το αριστούργημα, το εκδοτικό και μουσικό, είναι τα μόνα γνωστά ντοκουμέντα για τον μεγάλο αυτό συνθέτη, τον Γκασπάρ Σαντς. Θα ακούσουμε τώρα μια ταραντέλα από την ορχήστρα Atrium Musicae de Madrid. Πέρα από τις γνωστές του μουσικές ικανότητες, ο Γκασπάρ Σαντς σήμερα είναι γνωστός και για τα έργα του ως ποιητής και συγγραφέας που έχουν ξεχαστεί πλέον. Έφυγε από τη ζωή στη Μαδρίτη το 1710 στα 70 του χρόνια. Να μια παβάνα με τον κιθαριστή Julian Bream. Thank you.
Οι συνθέσεις του Γκασπάρ Σάντς, φίλες και φίλοι, δίνουν πραγματικά πολύ σπουδαία δείγματα της ισπανικής μπαρόκ μουσικής, για την κιθάρα κυρίως, που χρησιμοποιούνται ως παιδαγωγικό μέσο διδασκαλίας της κιθάρας ακόμη και σήμερα. Τα χειρόγραφα του Γκασπάρ Σάντς έχουν γραφτεί σε ταμπλατούρα. Είναι μια παλιά μορφή γραφής της μουσικής, γράφτηκαν για την μπαρόκ κιθάρα, στην μπαρόκ περίοδο, την προκλασική, αλλά έχουν στο σύνολό τους μεταφερθεί στην σύγχρονη σημειογραφία μουσικής από πολλούς κιθαριστές και εκδότες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταφοράς είναι τα Κανάριος, που θα ακούσουμε τώρα εμείς ερμηνευμένα από τον Julian Bream. Τέλος, πολλές είναι οι επιρροές που άσκησε ο Γκασπάρ Σάντς στο έργο των σύγχρονων Ισπανών συνθετών, όπως του Μανουέλ Ντε Φάγια, αλλά και του Χωακίν Ροδρίγο, όπου ο Ροδρίγο, κατά παρένεση του Ανδρέ Σεγόβια το 1954, έβαλε κάποια θέματα από αυτό το βιβλίο που αναφερθήκαμε προηγουμένως, το Instruction de Musica, στο έργο του «Η φαντασία για έναν ευγενή». Κλείνουμε την αναφορά μας στον Γκασπάρ Σάντς ακούγοντας το Ρουχέρο η Παραδέτας. Thank you.
Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή που ήταν σήμερα αφιερωμένη σε δύο Ισπανούς συνθέτες και κιθαριστές. Πάδρε Αντώνιο Σόλερ στο πρώτο μέρος και Γκασπάρ Σάντς στο δεύτερο μέρος. Ο Νίκος Κανελόπουλος στο μικρόφωνο, στα σχόλια και τις μουσικές επιλογές για τον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα!